Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα ορισμένων ανθρώπων. Ιδιαίτερα φιλόξενη είναι η Αθήνα για τις μητέρες και τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιούν καρότσι για τις μετακινήσεις τους. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δείτε καρέ-καρέ το Γολγοθά μιας γυναίκας που αποφάσισε να κάνει μαζί με το μωρό της βόλτα στους αθηναϊκούς δρόμους. Η μία ιερά που είναι κλειστή, άρα εγώ τώρα θα πρέπει να πάω από εδώ πέρα. Ο Γολγοθάς κάθε μητέρας και ο κίνδυνος για την ίδια και το παιδί της αρχίζουν μόλις βγαίνουν με το καρότσι από το σπίτι. Τα πεζοδρόμια έχουν καταληφθεί από αυτοκίνητα και τα γυναικόπαιδα αναγκάζονται να βρίσκονται στη μέση του δρόμου. Βγαίνω στο πεζοδρόμιο, το οποίο είναι μικρό και συνήθως τα αυτοκίνητα είναι παρκαρισμένα μισά-μισά πάνω. Θα κατεβάσω το ένα παιδί το οποίο κάπως περπατάει, το άλλο θα το πάρω αγκαλιά, θα κλείσω το καρότσι, θα το κατεβάσω από το πεζοδρόμιο και μετά θα βάλω τα παιδιά πάνω. Βρισκόμαστε στην άκρη ενός πεζοδρομίου, ακριβώς στο σημείο που υπάρχει η ειδική ράμπα. Εδώ θα μπορούσε μία μαμά με το παιδάκι της να περάσει χωρίς να κινδυνεύσει. Όταν φυσικά οι φίλοι οδηγοί δεν μπαρκάρουν το αυτοκίνητό τους. Όπως βλέπετε, μία ράμπα είναι κλειστή. Να τη δείξουμε κιόλας, να μην πιστεύει ο κόσμος ότι λέω ψέματα. Η οδηγός του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, έχοντας πλήρη γνώση της παρανομίας της, δικαιολογήθηκε ότι δεν βρήκε άλλη θέση στάθμευσης. Τι να κάνω, απαγορεύεται, αλλά αναγκάστηκα. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε αυτό που πρέπει. Να δούμε ένα αυτοκίνητο να το διώξουμε ή να το κόψουμε κλίση. Αυτό όμως είναι και θέμα παιδείας του πολίτη. Εάν αυτή εδώ πέρα η ράμπα είναι κλειστή, εγώ θα πρέπει να κάνω όλο τον κύκλο της πλατείας, να βρω κάποιο στενό ανοιχτό για να μπορέσω να περάσω να φέρω το παιδί να κάνει βόλτα. Έτσι, μητέρα και παιδί αναγκάζονται να βρίσκονται συνεχώς στο οδόστρωμα, με σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή τους. Τα αυτοκίνητα δεν βλέπουν συνήθως ούτε τα μηχανάκια. Και δεν σέβονται κιόλας. Δηλαδή είσαι κάτω και σου κορνάρει, σε βρίζει. Όλοι αφιλόξενοι για μητέρες και μικρά παιδιά, πολίτες χωρίς σεβασμό για εκείνους που δεν χρειάζονται περισσότερο από λίγα εκατοστά ελεύθερου χώρου.